Τι κάνετε? Καλησπέρα. Είστε καλά? Στρατηγέ. Να σας αποκαλούμε στρατηγό. Έτσι με λένε από τότε. Κύριε Σπακιανάκη, καλώς ήρθατε. Τώρα που ιδιωτεύετε, μήπως έχετε σκεφτεί την τηλεόραση, γιατί έχουμε πει τόσα πράγματα πριν βγούμε στον αέρα, που νιώθω ότι θα ήθελα να άρχισετε εδώ κάθε εβδομάδα και να λέμε από κάτι. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που κάθε μέρα γίνονται και άλλα θέματα. Με απλά λόγια, το διαδίκτυο δεν σταματάει ποτέ να παράγει θέματα. Και ευχάριστα, αλλά και δυσάρεστα. Τώρα για τα δυσάρεστα είμαστε εδώ. Ναι, και ας το κάνουμε και πολύ πιο συγκεκριμένο. Ναι, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν ή απειλούν ότι θα κυκλοφορήσουν διάφοροι επιτίδη με θύματα κορίτσια. Είναι πολλά τα βίντεο. Δυστυχώς έχει γίνει, ή ευτυχώς, κάθε άνθρωπος για μένα, η άποψή μου, αν θέλετε να ακούσετε, ότι εγώ δικαίωμα στη ζωή μου και στο κρεβάτι μου κάνω μόνο εγώ και κανείς άλλος. Άρα, εάν θέλω να κάνω βίντεο, είναι θέμα δικό μου και μόνο. Τώρα, εάν πέσω σε κάποιον ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί εμένα ή κάποιον άνθρωπο, εκεί πέρα έρχεται ο νομοθέτης και τιμωρείται και αυτός που το διοχετεύει, αλλά και αυτός που το αναπαράγει. Δηλαδή, εάν πάρετε εσείς το βίντεο, είχαμε τώρα μια περίπτωση με μια παίκτρια, είχε έρθει στην εταιρεία μου, όπου αναλάβαμε να κάνουμε μια έρευνα. Η έρευνα στο διαδίκτυο είναι ελεύθερη. Έτσι λοιπόν, είδαμε ανθρώπους, ίχνη, τα οποία έπαιρναν το βίντεο και το ανέβαζαν σε porn site. Όλα αυτά τα ίχνη έχουν ευθύνες πλέον. Η ποινή από την άλλη είναι πάρα πολύ ελαστική. Δυστυχώς είναι πλημέλημα. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Είναι πλημέλημα και τιμωρείται μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση. Αλλά είναι και η αγωγή που έρχεται, όπου εκεί πέρα πληρώνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ αποζημίωση. Τα θύματα είναι κυρίως γυναίκες. Δυστυχώς ναι. Και μικρά στην κορίτσια. Καριέρα μου, στην καριέρα μου μόνο γυναίκες έχω δει. Αλήθεια. Ναι. Δεν έχω δει άντρα. Συνήθως είναι βίντεο τα οποία έχουν ή φωτογραφίες. Έχουν τραβηχτεί κοινή συνενέση σε σχέση. Θα ξέρετε, είναι γύρω στο 65 με 68% τα βίντεο που είναι κοινή συνενέση. Τα υπόλοιπα είναι εν αγνία του συντρόφου. Το έβγαλε και στη συνέχεια το διακίνησε. Έχουμε θύματα ανήλικα κορίτσια. Πολλά. Είχα περίπτωση και το έλεγα για πρώτη φορά στον αέρα, που παιδάκι 13 ετών είχε σχέση με ένα 14. Το 14 τράβηξε το 13 το κοριτσάκι, το έβγαλε στο YouTube. Το κοριτσάκι έχει αλλάξει 4 σχολεία, αλλάξε πόλη. Και τώρα θα αλλάξει και επώνυμο. Μπορεί να γίνεται κοινή συνενέση, εγώ και εσύ. Στη συνέχεια όμως πάει για να κάνει τον καμπόσο ο 14χρονος, το στέλνει σε ένα φίλο του άλλο, 16χρονο. Και γίνεται αλυσίδα και γίνεται... Αν δίνατε μια συμβουλή ως άνθρωπος που ασχοληθήκατε χρόνια με αυτό και το γνωρίζετε... Και ασχολούμαι. Και ασχολείστε φυσικά. Ποια θα ήταν αυτή? SOS απευθύνω στους μαθητές, προσέχετε τα κινητά σας όπως τα μάτια σας. Και προσέχετε το share των κινητών διπλά πιο καλά από τα μάτια σας. Γιατί ένα ανέβασμα καταστρέφει μια ζωή. Και έχουμε περιστατικά στον κόσμο τα οποία κοριτσάκια έχουν αυτοκτονήσει. Στη χώρα μας, τώρα που μιλάω, έχω 3 κοριτσάκια που παίρνουν ψυχοφάρμακα. Είναι κρίμα από τον Θεό. Στις μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες που έρχονται και όπως αυτά τα περιστατικά, ας πούμε, που είχαμε, που είμαι διάσημες Ελληνίδες. Ναι. Τι συμβουλή μου είναι μία. Όταν επιλέγεις έναν σύντροφο, καλό θα είναι όταν το γράφεις και πολύ καλά κάνεις που γράφεις την ερωτική σου πράξη, να το βάζεις ένα στικάκι και όχι να μου το έχεις στο cloud με κωδικό 1, 2, 3, 4, 5. Είναι αδιανόητο να το ανεβάζεις σε cloud, στην κοινωνική δικτύωση και στη συνέχεια να μπορεί οποιοδήποτε να σου κάνει ένα απλό brute force, μια επίθεση. Έτσι έγινε, έτσι έγιναν αυτά. Έτσι έγιναν. Αν νόμιζε ότι κάποιος απλά το διακίνησε επειδή το έχει στο κινητό του. Έχω ζευγάρια που έχουν κάνει και οι δύο μηνύσεις, και ο σύντροφος και η σύντροφος. Πού έχουν κάνει μηνύσεις? Κατά του αγνώστου δράστου. Υπάρχει κάποιος τρόπος μετά, λίγο να σβηστούν τα ίχνη, να εξαφανιστεί το βίντεο? Υπάρχει νομική οδός που μπορεί αυτός που έχει βίντεο που ή σχόλια στο διαδίκτυο που δεν του αρέσουν και θέλει να τα βγάλει, μπορεί με νόμιμες διαδικασίες να βγουν. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει υποστεί αυτό και το ξέρει ότι πρόκειται να συμβεί, γιατί κάποιος την απειλεί και της λέει: κοίταξε να δεις, θα ανεβάσω το βίντεο. Ναι, μπορεί ναι. Να προστατευτεί. Βέβαια, μπορεί. Εγώ θα σας πω, με μία παίκτρια που ασχολήθηκα τώρα το τελευταίο δίμηνο, μου τα κατέβασαν μέσα σε 18 ώρες οι εταιρείες. Άμεσα. Και ζήτησα και συγγνώμη. Για κάθε γνωστή περίπτωση υπάρχουν άλλες 50 που δεν βλέπουν φυσικά, το φως. Φυσικά και είναι και τα ανήλικα κορίτσια που λέμε, τα οποία δεν ξέρω αν θα το πούνε στη μαμά τους, στον μπαμπά τους. Θα ξέρετε κάτι, γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχουν πολλά ανήλικα κορίτσια, είπατε τη λέξη κλειδί τώρα, το CSI, το Ινστιτούτο, στο οποίο είμαι πρόεδρος και ο άνθρωπος που το ίδρυσε, κάνουμε γραμμή, ειδική γραμμή, 24 ώρη. Το ABC Anti-Bullying Center,
Αυτό λοιπόν θα μπορεί κατευθείαν να μιλάει με άνθρωπο δικό μας, όλο το 24, ο μαθητής, ο ανήλικος, όπου στη συνέχεια θα διαχειριζόμαστε το πρόβλημα μαζί με τις αρχές. Ανώνυμα. Ανώνυμα πάντα μιλάμε. Υπάρχει αυτό το βίντεο. Χωρίς να μην ενημερώσει τους γονείς. Χωρίς κανένα. Εμείς θα ενημερώνουμε τις αρχές για να μπορέσουμε να κάνουμε τις διαδικασίες νόμιμα πάντα, έτσι ώστε το παιδάκι αυτό να σταματήσει να έχει αυτές τις αγωνίες και τις αϊπνίες και να πετάκεται με πανικούς στον ύπνο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πραγματικά υποχρεωμένοι. Ευχαριστούμε.